Αλλάζει εντελώς το σκηνικό του καιρού από τη Τρίτη το πρωί στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τις χιονοπτώσεις και τους ανέμους να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνουν ακόμα και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν θα λείπουν και τα φαινόμενα ολικού παγετού σε ορισμένες περιοχές. Η βελτίωση αυτή όμως θα είναι πρόσκαιρη, αφού από τη Τετάρτη το βράδυ ορεινές αλλά και παιδινές περιοχές αναμένεται να ντυθούν και πάλι στα λευκά, ενώ από τη Πέμπτη το βράδυ τα φαινόμενα αυτά θα είναι ιδιαίτερα έντονα σε ολόκληρη την περιφέρεια. Αύριο θα είναι μια σχετικά βελτιωμένη ημέρα, χωρίς να αποκλείεται βέβαια να έχουμε έτσι κάποια ασθενή παροδική χιονόπτωση, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Παρ' όλα αυτά δεν θα έχει καμιά σχέση με τη σημερινή, θα είναι αρκετά βελτιωμένη. Μπορεί να υπάρξουν ακόμη και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Βέβαια οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές και θα έχουμε τοπικά και ολικό παγετό σε ορισμένες περιοχές. Κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι όλο το 24ωρο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 0 βαθμούς Κελσίου. Μετά από αυτή την πρόσκαιρη ύφεση, φαίνεται ότι κυρίως έτσι από το απόγευμα βράδυ της Τετάρτης, στη δική σας περιοχή, γιατί στη Δυτική Ελλάδα ήδη θα έχει αρχίσει από νωρίτερα, περιμένουμε μία νέα επιδείνωση και πάλι θα δούμε χιόνια όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, αλλά και σε παιδινές περιοχές, που φαίνεται να είναι ισχυρά, κυρίως θα διαρκέσουν αυτά και την Πέμπτη, και την Παρασκευή, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες, και η ένταση μεγάλη στην περιοχή σας θα είναι κυρίως από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Προσοχή λοιπόν από όλους και κυρίως από εκείνους που μετακινούνται με αυτοκίνητο, αφού παρά τον φαινομενικά καλό καιρό θα υπάρχει παγετός σε πολλά σημεία, ενώ είναι καλό να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και κυρίως αυτές των μεγάλων αποστάσεων. Φυσικά η προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για όσους δεν διαθέτουν είναι παραπάνω και από αναγκαία, αφού σε πολλά σημεία του ο δρόμος χωρίς αυτές είναι απροσπέλαστος.